για το τέλος τώρα μόλις ήρθε στα χέρια μου. Το κράταγε ο Γρηγόρης. Τι να πω κι εγώ, τα έχω χάσει. Ορίστε λέει. Το μελλοντικό πριγκιπικό ζεύγος του Λονδίνου, της Αγγλίας, της Μεγάλης Βρετανίας, ξέρω εγώ τι και των περιχώρων, έγινε και ψυγείο λέει. Μια εταιρεία ψυγείων τους έκανε, λέει, τους έβαλε, πήγαν από στο εξώφυλλο, πώς το λένε, στις πόρτες του ψυγείου. Όποιος θέλει να τους έχει σπίτι, τους λέει να χαίρεται, να ξυπνάει το πρωί, να πάει να ανοίξει να πάρει το γάλα και να τους βλέπει αγκαλιασμένους, χαμογελαστούς και να λέει: ωραία, ξεκινάει η μέρα μου. Τι να πεις. Τι να πεις. Η πηγή τους βάλαν το πήραμε. Συντήρηση στην κατάψυξη. Μια κατασκευαστική εταιρεία ψυγείων έκανε τη διαφορά. Το συλλεκτικό μοντέλο έχει στις πόρτες του φωτογραφία του ζευγαριού. Ώστε κάθε μέρα ο ιδιοκτήτης να ξυπνάει παρέα με το ζευγάρι. Παράγγειλε το ζευγάρι. Έχουν τρελαθεί τελείως. Πού δεν βάζετε τον εαυτό σας. Να τον βλέπετε και να χαίρεστε. Σε μια καλή σας φωτογραφία, σε μια καλή στιγμή που είσαστε λίγο έτσι πιο αδύνατοι, λίγο πιο ευτυχισμένοι, λίγο πιο χαρούμενοι, λίγο πιο με λιγότερα χρέη, με λίγο αυτά. Να βλέπεις. Ωραία. Να το βάλεις. Το έχω έτσι να ξαναγίνεις. Τι είπα, παλά, δώσω ιδέες σε κατασκευαστικές εταιρείες. Όχι, τσάμπα ιδέες, δεν θα τις δίνω. Αντιγόνη μου, πολύ χάρηκα που τα είπαμε σήμερα και που γνωριστήκαμε επιτέλους και από κοντά. Και εγώ πάρα πολύ. Γιατί έπρεπε να γίνει κι αυτό. Ναι, παιδί, γιατί δεν τα είχαμε ξαναπεί. Δεν ξέρω. Ακόμα τώρα με την απαγωγή ήταν ευκαιρία. Με κάποιους ανθρώπους να μην τα λέω που είναι στην τηλεόραση χρόνια που κι εγώ είμαι πάρα πολλά χρόνια. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Συμβαίνει όμως. Συμβαίνει. Και με τα μυστικά είναι πολύ δύσκολο να απελευθερωθούμε. Τώρα είναι καργία. Δεν τώρα τελειώνουν, ναι. Ναι. Νομίζω κάτι λέγεται για παράταση, δεν ξέρω ακριβώς αν είναι σίγουρο. Αλλά μάλλον ναι, κάτι θα γίνει. Είναι απίστευτο. Έρχεται ο κόσμος στο θέατρο και μας λέει: τι θα κάνουμε εμείς, τι θα κάνουμε, δηλαδή εμάς μας σκέφτεστε. Σας είναι πολύ. Εγώ θα σου πω τηλεοπτικά με το καλό να γεννήσεις. Τηλεοπτικά. Κι εγώ αμήν. Και αμήν. Στη ζωή με το καλό να μείνεις έγκυος και να αποκτήσεις ένα παιδάκι και αργότερα. Όποτε θέλετε εσείς. Σας περιμένω στο θέατρο. Μέρι-μέρι. Μέρι-μέρι στο θέατρο Πόρτα. Παρακαλώ να έρθετε. Να σε καλά. Γιατί είμαστε μια τρελή κωμωδία. Πρόσκληση. Οικογενειακή. Συζυγική. Και πρέπει να τα δεις αυτά πριν προχωρήσεις το γάμο. Κατάλαβα. Πώς? Πριν προχωρήσεις το γάμο. Ναι. Ποιος να τα δει. Ο κόσμος. Όχι, δεν ήταν προσωπικό. Εγώ μαζεύω τα χαρτάκια μου. Και μην τον είδατε τον Παναγία τα Μέγαρα. Γεια σας. Bye. Δεν θα με τρελάνετε εδώ μέσα. Άλλαξα κρέμα.